Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μου ο κύριο Βασίλη Μαρτζούκο, είναι αντινάβαρχο και ένα αποστρατεία και αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών ε, Μελετών, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι άλλο αυτά που μα έχουν βρει το, το τελευταίο διάστημα. Καλό σα μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαλέση. Λοιπόν, έχουν πέσει λιτοί και δεμένοι, για να μην υπάρξει απάντηση σφοδρή, γιατί απάντηση θα υπάρξει, αλλά να μην υπάρξει απάντηση σφοδρή του Ισραήλ, έτσι ώστε να υπάρξει κλιμάκωση τη κρίση. Είναι δυνατή, δυνατό αυτό ή η απάντηση του Ισραήλ θα είναι τέτοια ώστε να αρχίσει πάλι να πινκ πονγκ και να πάρει φωτιά όλη η περιοχή. Πριν σα απαντήσω στο προηγούμενο σχολείο σα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Α, ναι. πραγματικά απορώ με την ανοχή, την ασύγνωστη ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Τουρκίας, η οποία δίνει δείγματα γραφής καθημερινά. Δηλαδή αγκαλιάζει τη χαμάς και την κατονομάζει ως απελευθερωτικό κίνημα. Βρίζει όλη μέρα την Ευρώπη και τη Δύση. Και τώρα τι κάνουν ας πούμε, δηλαδή, βγάζουν ε, πώς, κοινά συμπεράσματα τύπου συνεργασίας. Το δέχεσαι <στονίκομαι> κι εσείς αυτό που λένε <στονίκομαι> ότι είναι άλλο πράγμα να αναφέρετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο να <στονίκομαι> αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για <στονίκομαι> δηλαδή, την Ευρωπαϊκή Ένωση ίσον... Ήπατο εκπρόσωπο mm, Σον yeah, Μπορέλ. Yeah, yeah. Δεν, ουσιαστικά είναι, θα είναι, ασυ... είναι ασυνόδευτο. Δεν, δεν του λέει κανεί τίποτα. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ, και... Γίνεται μάχη αυτή την ώρα. Συμφωνώντα, αλλά πέραν αυτή τη διατυπώσεω. Ε, νομίζω θε, η, η, θε, θεωρώ η, η... ότι έπρεπε να είναι γενικότερα η στάση τη Ευρωπαϊκή Ενώση πολύ πιο σκληρή. Να, είναι τα συμφέροντα προφανώ. Yeah, θα... ναι, το καταλαβαίνετε να υπάρχει εσεί. Αλλά, αλλά η... εδώ η... μιλάμε για τη διατύπωση που η διατύπωση σε κάτι τη περιπτώσει είναι πάρα πολύ σημαντική. Το πώ θα διατυπωθεί ακόμα και το και ή το κόμμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε κάποια κείμενα. Διπλωματικά. Για να το συνδέσουμε και με τη Μέση ναι. Ανατολή. Ε, να υπενθυμίσω ότι η 7η Οκτωβρίου του 23 με την τρομοκρατική ενέργεια της ΧΑΜΑΣ αποσκοπούσε πρωτίστως στην ακύρωση των συμφωνίων του Αβραάμ. Δηλαδή στην προσέγγιση της στρατηγικής Ισραήλ με μια σειρά αραβικών κρατών. Αν αυτό συνέβαινε, τι θα είχαμε. Σταθερότητα στην περιοχή, ειρήνη, ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης, που είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, μέσω Κύπρου και Ελλάδος. Ε, άνοιγμα του διαδρόμου από την Ινδία, του θαλάσσιου διαδρόμου από την Ινδία, μέσω Μέση Ανατολής, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος πάλι. Και παράκαψη της Τουρκίας. Προφανώς αναβάθμιση δική μας και υποβάθμιση των... Αυτά όλα κυρώθηκαν με την ενέργεια της Χαμάς, πίσω από την οποία ήταν το Ιράν. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή η Ευρώπη... Ε, αναζητά την ενεργειακή ε, της επάρκεια. Ε, σε όλο αυτό το πράγμα έπρεπε να αναγνωρίσει ότι ο κύριος αποσταθεροποιητικός παράγος στην περιοχή εκτός από το Ιράν είναι και η Τουρκία. Αυτά τουλάχιστον έπρεπε να τα επισημαίνει. Μια και αναφέρατε την Τουρκία, θα πάμε στο ερώτημα. Προφανώ θα, θα, Αλλά θα ό, απαντήσατε. Άλλο, εσείς, για το δεν πειράζει. δεν πειράζει. Όχι, όχι, δράει, όχι, πειράζει, μπορώ πειράζει, μπορώ, όχι σε... είναι, Θα, θα, μα... Προφανώ και να, μπορεί. Ναι, 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 το ξέρω αυτό. Απλώ γιατί μιλάμε για την Τουρκία, αφού πήγαμε σε αυτό το κομμάτι, ας μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Είναι αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας μετά τις εξελίξεις, ειδικά με το Ιράν ε, και όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί ε, ο Μπέρνς, ο επικεφαλής της CIA, τον Καλίν πήρε τηλέφωνο να συνεννοηθούν. Ο Μπλίνκεν τον Φιντάν πήρε τηλέφωνο να συνεννοηθεί. Ε, ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφουν το βλέμμα τους προς την Τουρκία γιατί μπορεί να παίξει Κατεφημισμό διπλωματικό ναι. ρόλο. Εκτό από την επίσημη διπλωματία, όπω ξέρετε, υπάρχει και η μυστική διπλωματία. Προφανώς. Και σε αυτήν τη μυστική, είναι γνωστό τη πάση ότι η Τουρκία έχει πρόσβαση στο Ιράν. Άρα λοιπόν, ε, αν η Αμερική θέλει να αγγίξει το Ιράν, μέσω Τουρκία μπορεί. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι η Τουρκία αναλαμβάνει ή μπορεί να αναλάβει επισήμω διαμεσολαβητικό ρόλο όπω επιδιώκει. Γιατί, Γιατί είναι σαφή. Οι, οι μονομερεί τάσει τη υπέρ τη μια πλευρά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το Ισραήλ θα εδέχεται ποτέ την Τουρκία ω διαμεσολαβητή, αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Για πάμε τώρα σε αυτό που σα ναι. ρώτησα ευθύ εξ αρχή, ότι θα, θα απαντήσει. Όλη, όλα τα φωτεινά μυαλά, τουλάχιστον οι αναλυτέ, αναφέρουν ότι θα απαντήσει. Το θέμα είναι ο τρόπο που θα απαντήσει, πού θα απαντήσει και εναντίον ποιον θα απαντήσει. <laughs> Καταρχήν, ναι, δεν διεκδίκω ε, τίτλο πυθίας, αλλά μπορώ να εικάσω Και έχοντας υπόψη την ιστορικά ε, επιθετική κουλτούρα του Ισραήλ, ε, το οφθαλμόν αντιοφθαλμού πολλαπλασιασμένο επί 5 ή και 10, ε, αυτό ε, μου λέει ότι πρώτον δεν νομίζω, αν και θα ήθελα, δεν νομίζω ότι θα χτυπήσει, γιατί θα χτυπήσει σίγουρα. Ε, δεν νομίζω ότι θα χτυπήσει αντιπροσώπους του Ιράν, αλλά θα χτυπήσει το ίδιο το Ιράν, γιατί γιατί και το Ιράν χτύπησε απευθείας το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, βασιζόμενοι στο δόγμα οφθαλμών-αντιοφθαλμού, θα χτυπήσει το ίδιο το Ιράν. Αυτή είναι η κουλτούρα του και έτσι αναμένω να πράξει. Παρά τις διεθνείς πιέσει. Τώρα, και τι θα σημαίνει να βαρχεί αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε. Γιατί, αν χτυπήσει έναν αντιπρόσωπο, λες άντε εντάξει, ωραία, ωραία ναι. καλά, χτυπήθηκε ένα αντιπρόσωπο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που θα χτυπηθεί. Να δηλαδή, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν χτυπήσει όμω το Ιράν θα είναι αιτία πολέμου. Κάζο Μπέλι δεν είναι αυτό. Άξτε, θα μου πει Κάζο Μπέλι είναι και ήταν το. Και το, και και το χτυπώ... <σχελί> ναι, προφανώ είναι Κάζο Μπέλι και αυτό. Αλλά εξαρτάται από την ποιότητα του χτυπήματο. Σωστό. <σχελί> <σχελί> δηλαδή, άλλο να χτυπήσει μόνο μια πετρελαϊκή υποδομή, εγκατάσταση, αποθήκε καυσίμων σε ένα σημείο του Ιράν και άλλο να χτυπήσει πυρηνικέ εγκαταστάσει του Ιράν. <σχελί> Έχει διαφορά. Ε, οι στρατιωτικές υποδομές, υποδομέ, μία-δύο συστοιχίε και τέλο και αυτό είναι όλο. Ε, εξαρτάται, είπαμε και μέσα στο Ισραήλ, είναι, διχάζονται οι απόψει, γι' αυτό άλλωστε και γίνονται απανοτά πολεμικά συμβούλια, όπω βλέπετε ναι, από ναι. προχθέ. Γιατί υπάρχει η σκληροπυρηνική προσέγγιση που θέλει. να μην κρυβόμαστε. Ο μόνο που έχει όφελο κλιμακώσεω αυτή τη στιγμή είναι το Ισραήλ. Δεν υπάρχει άλλο. Το Ισραήλ είναι ο και το Ισραήλ, ε, των σκληροπυρηνικών. Το, το, ναι. Δηλαδή, ε, αυτοί τι εννοούν. Αυτοί, η θεωρία τους είναι πια ότι το Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή. Εάν γίνει ποτέ πυρηνική δύναμη, τότε κινδυνεύει άμεσα η ύπαρξη του Ισραήλ, και κατά συνέπεια πρέπει να χτυπηθεί πριν γίνει πυρηνική δύναμη. Μπορεί να χτυπηθεί μόνο από το Ισραήλ. Μπορεί, αλλά με αυξημένο ρίσκο. Γι' αυτό προτιμούν να έχουν την Αμερική με το μέρο του. Η Αμερική του έστειλε σαφέ μήνυμα. Στην άμυνα μαζί σα, στην επίθεση, δεν σα συνδράμουν. Μόνοι σα. Μόνοι σα. Αλλά ίσω οι πιστεύουν και βασίζονται στο γεγονό ότι αν τελικά εμπλακεί ε, πλήρω το Ιράν σε μια επιχείρηση, τότε θα εξαναγκαστεί η Αμερική να πάρει το μέρο του Ισραήλ. Ε, κάτι που δεν το θέλει βεβαίω για πολλού λόγου ε, που του ξέρουμε. Ε, άρα λοιπόν αυτή είναι η μία άποψη. Η άλλη προσέγγιση, mm. η άλλη μερίδα του Ισραήλ ακούει, έχει βει κοαότα στους συμμάχους γιατί στηρίζεται σε αυτούς και ελπίζει σε μία διευθέτηση η οποία θα έχει να κάνει τελική με τη Γάζα μόνο, δηλαδή να, να επανέλθει η κατάσταση πάλι με μόνο ζητούμενο την αυριανή μέρα στη Γάζα, να πάψει να ασχολείται με το Ιράν και να διευθετηθεί κάπως εκεί η κατάσταση. Λυπά... Πάντως, ναι, παρακαλώ, εδώ χρειάζεται να πούμε, ε, γιατί όλοι θα απόρρισαν, αν τρελάθηκε το Ισραήλ και χτύπησε την πρεσβεία στη Δαμασκό. Γιατί ήξερε ότι θα αναγκαστεί το Ιράν να απαντήσει. Πιστεύω ότι και εκεί ε, η εξήγηση που μπορεί κάποιος να εικάσει είναι ότι άρχισε να αποστασιοποιείται η θέση του Ισραήλ με την Αμερική. Ε, δηλαδή να μην το στηρίζει πλέον στο βαθμό που θα το στήριζε ω προ τη Γάζα. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι η διεθνή κοινή γνώμη, 34.000 νεκροί, είναι η, πολύ νεκρή, η πρόθεση είναι να μπει στο οι εικόνε που έχουν βρει η έξω. ανθρωπιστική βοήθεια και όλα αυτά τα πράγματα φτάσαν σε ένα αδιέξοδο. Δεν, ε, και ίσω προσπάθησε με τη Δαμασκό να αλλάξει ατζέντα και να εμπλέξει το Ιράν. Είναι... Είναι, είναι κατανοητό. Yeah. Είπατε πριν μία φράση, την οποία εγώ τουλάχιστον θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, ότι είναι υπαρξιακού ζητήματος ε, για το Ισραήλ, αν θα αποκτήσει πυρηνικά ή όχι το, το Ιράν. Είναι αιτία πολέμου. Σωστό. Το έχουν πει. Ή Δεν είναι όμως και υπαρξιακή υπόθεση για το ίδιο το Ιράν να δέχεται απανωτά χτυπήματα θάνατος Σουλεϊμανή, το χτύπημα στην, στη, στο προξενείο. Η, πριν από δύο-τρία χρόνια, αν θυμάμαι καλά, η δολοφονία του κορυφαίου πυρηνικού επιστήμονα του Ιράν από, Ισραηλινές, από Ισραηλινό χτύπημα. Πόσα μπορεί να δεχθεί το Ιράν πλήγματα, όχι στο εσωτερικό του, αλλά Έχετε δίκιο, αλλά υπάρχει. και, μια... να, και να βγαίνουν οι, αγιατολά, οι, οι μουλάδες και να λένε ότι εμεί είμαστε. ενώ ο κόσμο από κάτω βράζει. Δεν, μπορεί να υπάρξει αλλαγή καθεστώτο. Ε, λέω εγώ τώρα. Ναι. Έχετε δίκιο. Ε, πράγματι, το Ισραήλ φάνηκε κατά καιρού και φαίνεται προκλητικό εναντί του Ιράν. Αλλά υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Το Ισραήλ δεν αφισβήτησε ποτέ την ύπαρξη του κράτου του Ιράν. Το Ιράν δεν δέχεται ω πολιτική οντότητα το Ισραήλ. Είναι σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή δεν, υπά... δεν μιλάμε για δύο κρατικές οντότητες που είναι δυνατόν να έρθουν σε διάλογο. Γιατί το, εν... το ένα δεν δέχεται ότι υπάρχει το άλλο. Δύο κρατικές οντότητες ή δύο πολιτικές οντότητες. Γιατί το είπε Παχλε... η Σάχη, δυναστίας ναι, Παχλεβή, ναι, ναι, ναι. το πρώτο σαχη παχλεβί, κράτος, όχι αραβικό, μουσουλμανικό κράτος που, που ανάγκησε... Ναι που αναγνώρισε το Ισραήλ ναι. ήταν το Ιράν. Είχε και μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. Προφανώς. Είναι θέμα κράτους ή είναι θέμα ηγεσία κράτους. Ηγεσία περισσότερο. Ηγεσία. Ιδεολογία. Ναι. Δηλαδή όταν ε, ε, η Χαμάς, η Χεσμπολάχ, ε, το Ιράν, οι Χούθοι δεν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει, υπάρχει, πρέπει να εξαφανιστεί, το Ισραήλ το θεωρεί ευλόγω υπαρξιακή απειλή. Λέει, αυτοί Θεωρούν Σαφές. ότι, ναι, ότι επιδιώκουν το θάνατό μου. Κύριε Μαρτζουκό, ε, είπαμε για, για το Ισραήλ που έχει σφαι, στη σφαίρα επιρροής της, των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι στη σφαίρα επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς, αλλά είναι κοντινή. Σε ποια σφαίρα επιρροής ανήκει το Ιράν και αν ανήκει. Ναι. Το Ιράν όπως έχουμε δει κατά καιρούς έχει προσεγγίσει την Ευρασία με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γιατί είναι ένα χαλαρό επί του παρόντο συνασπισμό, δεν είναι στρατιωτικός συνασπισμός αλλά παρόλα αυτά έχετε δει τις κοινές συναντήσεις ε, του Πούτιν με τον ε, πρόεδρο του Ιράν με τον Ερδογάν και ούτω καθεξής ε, και από εκεί και πέρα βεβαίω, το Ιράν το ίδιο ως σι, ο εκπρόσωπος του Σιητικού Ισλάμ επιδιώκει μέσω και των ε, σφαιρών επιρροή του να βγει στη Μεσόγειο με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την ενέργεια και για οτιδήποτε άλλο. Έχουμε το Ιράκ που είναι 60% Σιήτες, έχουμε τη Χεσμολάχη και το Λίβανο και μέσω αυτών επιδιώκει να βγει και στη Μεσόγειο και να επηρεάσει γενικότερα τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεδομένου ότι διατηρεί περιφερειακές φιλοδοξίες δεν μπορούμε να τη βάλουμε σε κάποιον άλλον ειδικό άξονα πέραν αυτού. Βεβαίω τώρα τελευταία επενδύει πολύ. Άρα με, τη, με, με, αυτό, με αυτή την απάντηση που μου δίνετε, δεν, μπορεί, δεν υπάρχει κάποιο να τραβήξει τα γκέμια. Γιατί στο Ισραήλ, από ό,τι έχει φανεί μέχρι τώρα, το κρατάει στη γη και δεν ναι, πετάει. Ναι, 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 Η Ουάσιγκτον. Ναι. Δηλαδή, άμα πει η Ουάσιγκτον ότι σταμάτα, μην το κάνει, δεν ξέρω αν δεν θα το κάνει, αλλά τουλάχιστον το σκέφτεται να μην το κάνει. Στο Ιράν δεν υπάρχει κάποιο που θα του πει: Όπα, μέχρι εδώ. Η Ρωσία και η Κίνα ασκούν επιρροή, επιρροή, στο, ναι. επιρροή στο Ιράν. Ε, το ξέρουμε. Ειδικά η Κίνα έχει επενδύσει μεγάλα ποσά ε, στο Ιράν και στα ορυκτά και σε πολλά άλλα, και βεβαίως είναι και περιοχή διελεύσεως του χερσαίου δρόμου μεταξιού. Ε, άρα λοιπόν, ε, ναι, αυτε, αυτές οι δύο χώρε οι οποίες μέχρι στιγμή. Ε, δεν φαίνεται να θέλουν να εμπλακούν ενεργά στη Μέση Ανατολή. Κρατούν επιφυλάξεις. Μένει να τους δούμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τι στάση θα λάβουν. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Δεν έχει σχέση. Έχει σχέση με το Κυπριακό. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να, να ασχοληθώ με το Κυπριακό. Λοιπόν, το, είπαμε ότι το πρώτο αγκάθι που προσπαθεί να ξεπεράσει η ελληνική πλευρά έχει σχέση με το αν θα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αν θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σχέση με την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στην επανέναρξη και την πρόεδρο των ε, συνομιλιών για τη διευθέτηση του Κυπριακού γεγονό που μπορεί επίση να ενισχύσει την συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Αυτό είναι το προσχέδιο. Η Λευκοσία θέλει σαφή λεκτική αναφορά που θα θέτει ως προϋπόθεση τη διευθέτηση του Κυπριακού. Είναι άλλο πράγμα να υπάρχει πρόοδο. Σε συνομιλίε για άλλο, διευθέτη και είναι, άλλο διευθέτη, είναι τελώς διαφορετικά Εννοί, πράγματα. Εννοή. Λοιπόν, πόσο κρίσιμη είναι η περίοδο για την Κύπρο και μέσω τη επίλυση του Κυπριακού, αν μπορεί να υπάρξει, και λόγω τη κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο. Να σα πω. Ο χρόνος ε, έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής μετά από τα 50 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο, ε, μετρά δυσμενώ. Για την ελληνική πλευρά και την κυπριακή πλευρά. Και το έχουμε δει αυτό. Υπάρχει μια διολίστηση. Από την αρχική εισβολή και κατοχή φτάνουμε πλέον να μιλούμε για διζωνική, δικοινοτική. Έχει... Έχουμε φύγει εντελώ από την αρχική ε... θέση μας. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία, ξεπερνώντα και τον εαυτό τη, έχει φύγει και από τη διζωνική, δικοινοτική και ζητά διχοτόμηση κανονικά και αναγνώριση του βορείου τμήματο τη ε... Κύπρου. Ε... Εν ώψη αυτών. Ε, δεν σημαίνει ότι επειδή ο χρόνος κυλάδισμενός πρέπει οπωσδήποτε να επιδιωχθεί μία εδώ και τώρα επίλυση, όποια κι αν είναι. Γιατί άκουσα προ λίγων ημερών τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να λέει ότι αντικειμενικός σκοπός της Κύπρου είναι η επανέναξη των συνομιλιών. Υπάρχει πραγματικά τέτοιο σκοπός. Αν, αν άκουγα η δίκαιη λύση του Κυπριακού, ναι. Η βιώσιμη και δίκαιη λύση του Κυπριακού, ναι. Αλλά η έναξη συνομιλίων για ποιο λόγο, με τι προποθέσει, με τι κόκκινε γραμμέ. Με αυτέ που θέτει η Τουρκία, η οποία υπόψη δεν αρκείται σε αυτά που διεκδικεί. Διαμορφώνει κατάλληλα και το τοπίο ώστε η διεκδίκησή τη αυτή να έχει υπόσταση. Τι κάνει τόσα χρόνια. Αυξάνει τον πληθυσμό, αλλοιώνει τον πληθυσμό με επίκου του βορείου τμήματο του κατεχομένου. Έχει φτάσει σχεδόν τον πληθυσμό ίσο με τον πληθυσμό του Νότου. Έχει εξισλαμίσει πλέον το βόρειο τμήμα. Ε, φέρνει, στέλνει μετανάστε στο νότο, φτιάχνει στρατιωτικέ βάσει ντρόν με εθνικό έδαφο Τουρκία, ναυτική βάση στο Μπογάζι. Θέλ, θέλω να πω, α, το, εξαρτά το μέρος αυτό με, με, με υδροδότηση, με ηλεκτροδότηση, με 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 με. με... αεροδρόμια και το Ακριβώς και φτιάχνει έτσι ένα τοπίο στο οποίο αργά ή γρήγορα θα πούνε κι όλοι οι άλλοι διεθνεί κοινότητε. Τελεσμένα. Είναι τελεσμένο. Εμεί επικρίνουμε το διεθνέ δίκαιο. Μάλιστα. Αυτό είναι όλο. Όσο δε για τα θαλάσσια πάρκα που είναι επίκαιρα, θα ήθελα να σα πω πριν κλείσουμε ότι ανησυχώ. Ναι. Έτσι. Γιατί θα έπρεπε ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο και για εμά και για αυτού θα ήταν καλό, αλλά βλέπω ότι το εκμεταλλεύονται οι απέναντι. Δηλαδή, ανησυχώ με την έννοια πια ότι δεν θα το αφήσουν έτσι ή απέναντι αυτό. Και Ας. θα μου πείτε, φοβάμαι. Δεν φοβάμαι, αλλά φοβάμαι για το κατά πόσο η δική μα κυβέρνηση είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Δηλαδή, από την ώρα που αυτή στη γαλάζια πατρίδα του θα ξεκινήσουν να, να ανακοινώνουν αύριο ε, δικά στα θαλάσσια πάρκα. Δεν ε, άλλο φόβο, άλλο η ανησυχία. Ανησυχία πάντοτε πάντο, πάντο, υπάρχει. Ε, Ναύαρχε κύριε Μαρτζούκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Επίση.